Χαίρετε, καλημέρα. Είναι Παρασκευή 2 Απριλίου 2021. Η ώρα είναι 11 παρα 10 το πρωί και εγώ ακόμη οδηγώ για να φτάσω στο εμβολιαστικό κέντρο, στην κρατική έκθεση που μου έχει ορίσει ο γιατρός μου το ραντεβού για να εμβολιαστώ με το εμβόλιο της AstraZeneca. Φτιάχνω αυτό το βίντεο το οποίο θα προσπαθήσω να βιντεοσκοπήσω και τον εμβολιασμό αυτόν καθ' αυτό. Παίρνω μαζί μου την κάμερα που έχει καλό μικρόφωνο, αυτή μου είχε δώσει ο Λάζαρος, ούτως ώστε να δείτε και ζωντανά τον εμβολιασμό. Ελπίζω η λειτουργία εκεί στο κέντρο εμβολιασμού, δεν ξέρω αν θα είναι νοσηλεύτριες ή γιατροί, να είναι θετική στο να βιντεοσκοπήσουμε τον εμβολιασμό. Έχω διαβάσει όλα τα σχόλια που γράφτηκαν και κάτω από την ανάρτηση που έκανα στην κοινότητα στο YouTube και κάτω από το βίντεο που είπα ότι θα εμβολιαστώ, και τα σχόλια με τις ευχές σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και όσοι ακόμη δεν έχετε εμβολιαστεί εύχομαι και στα δικά σας. Και έχω διαβάσει και τα σχόλια με τις ανησυχίες ότι μήπως υπάρχει κίνδυνος, μήπως υπάρχει κίνδυνος για κάνοντας αυτό το εμβόλιο, γιατί είχαν παρατηρηθεί κάποια περιστατικά θρομβώσεων σε κάποιους ανθρώπους που είχαν κάνει το εμβόλιο. Μίλησα με τον Δόκτωρα Γιάννη τον Μαμελετζή, ο οποίος έχει στείλει υλικό το οποίο έχω ποστάρει και στην κοινότητα στο κανάλι στο YouTube αλλά και στη σελίδα στο Facebook και στα προφίλ μου στο Facebook. Διαβάζοντας αυτό το υλικό, έχοντας τις λίγες γνώσεις που έχω όσον αφορά στη μεθοδολογία της έρευνας, συνειδητοποιώ ότι τα ευρήματα των θρομβώσεων είναι μεν ενδεικτικά, αλλά δεν είναι αποδεικτικά ότι γι' αυτά ευθύνεται το εμβόλιο. Δηλαδή, το ποσοστό των ανθρώπων που έπαθαν θρομβοεμβολές μετά από εμβολιασμό ήταν μικρότερο από το γενικό ποσοστό του πληθυσμού που παθαίνει θρομβοεμβολές γενικά. Η θρομβοφιλία είναι μια ύπουλη ασθένεια που πολλές φορές είναι αδιάγνωστη. Και από την πείρα που έχω ως ψυχολόγος, που έχω δουλέψει αρκετά χρόνια με ζευγάρια που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδί, πολλές φορές τυχαία ανακαλύπτεται θρομβοφιλίας. Για παράδειγμα, όταν διερευνούνται τα αίτια μιας ανεπιτυχούς κύησης, μπορεί οι γιατροί, κάνοντας όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, να καταλήξουν στο να βρουν ότι έχει κάποιο τύπο θρομβοφιλίας η γυναίκα, ο οποίος να δυσκολεύει την κύηση, και έτσι πολλές γυναίκες που γνωρίζω χρειάζεται να παίρνουν την ανάλογη αντιπηχτική αγωγή που τους γράφει ο γιατρός τους για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρα στην εγκυμοσύνη. Επίσης, γνωρίζω και άλλα περιστατικά άνθρωπο με θρομβοφιλία, οι οποίοι ανακάλυψαν την θρομβοφιλία σε μία περίπτωση, ξέρω εγώ, σε μία επέμβαση ή κάτι. Η γνώμη μου εμένα προσωπικά είναι ότι τα περιστατικά αυτά της θρομβοφιλίας, τα οποία συνδέονται με τον εμβολιασμό, δεν έχουν σύνδεση αιτίας και αιτιατού, δηλαδή δεν ήταν αιτία ο εμβολιασμός με το συγκεκριμένο εμβόλιο της AstraZeneca ώστε να πάθουν τις θρομβώσεις, θα τις πάθαιναν ούτως ή άλλως. Θυμάμαι από τον καιρό που έχω αρχίσει να εργάζομαι ως ψυχολόγος ότι είχα διαχειριστεί περιστατικά υγείας πελατών μου που είχαν να κάνουν με θρομβώσεις. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κυρία η οποία κόντεψε να χάσει τη ζωή της όταν είχε πάθει εμβολή στο πνεύμονα, δηλαδή θρόμβο ο οποίος πήγαινε προς το πνεύμονα. Δεν είμαι γιατρός, δεν ξέρω καλά αυτά τα πράγματα, που δεν είχε κάνει κανένα εμβόλιο, δεν είχε κάνει τίποτα. Λοιπόν, ο λόγος που κάνω το εμβόλιο είναι γιατί θέλω να συνεισφέρω στην καταπολέμηση αυτής της πανδημίας, η οποία μας έχει καταμαμίσει. Δηλαδή, έχει ένα χρόνο τώρα που οι ζωές μας έχουν αλλοιωθεί, οι ζωές μας έχουν αλλάξει ριζικά. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ θετικοί στις αρχές, τι ωραία, θα καθίσουμε στο σπίτι, θα κάνουμε μια καραντίνα, θα τα βρούμε με τον εαυτό μας, θα τα κάναμε όλα αυτά, θυμάστε. Για κάποιους από εμάς η πρώτη καραντίνα ειδικά ήταν και απελευθερωτική, γιατί δόθηκε ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν κάποιες σχέσεις που είχαμε στη ζωή μας, οι οποίες ήταν τοξικότατες. Παρατράβηξε όμως το πράγμα, δηλαδή τώρα ένα χρόνο μετά είμαστε όλοι κουρασμένοι από την κοινωνική αποστασιοποίηση και επιθυμούμε, λαχταρούμε να βγούμε έξω από το σπίτι μας, να συναντηθούμε με άλλους ανθρώπους, να μπορούμε να έχουμε μια όσο το δυνατό
πιο φυσική κοινωνικότητα. Γιατί τώρα η αλήθεια είναι ότι με τα μέτρα κατά του κορονοϊού έχει πληγεί η κοινωνικότητα. Και εμένα μου φαίνεται έτσι παράξενο ότι ακόμη και εγώ που δεν είμαι άνθρωπος του έξω, δηλαδή μέχρι τα 32 μου, 33 μου ήμουνα πολύ outgoing, κοινωνική θα έλεγα, όχι εξωστρεφής, γιατί ήμουν πάντα εσωστρεφής. Θα έλεγα ότι είμαι μια κοινωνικοποιημένη εσωστρεφής, a social introvert, που είμαι στην ουσία εσωστρεφής, αλλά μπορώ να κοινωνικοποιηθώ. Μέχρι τα 32-33 έβγαινα πολύ συχνά έξω και με τα παιδιά και μόνη μου και με φίλους μου, να πάμε σε εστιατόρια, να πάμε σε καφετέριες, να πάμε σε μπαράκια, να πάμε σε κλαμπ. Γενικά ήμουνα πολύ της διασκεδάσεως και της ψυχαγωγίας εκτός σπιτιού. Τα 33-34 και μετά έχω αρχίσει να γίνομαι περισσότερο σπιτόγατα, δηλαδή να βαριέμαι να βγω έξω από το σπίτι, να βγαίνω μόνο όταν είναι απαραίτητο, και παρόλο που εγώ προ-πανδημίας μπορεί να έβγαινα εκτός σπιτιού για διασκέδαση και ψυχαγωγία μια φορά το μήνα, δύο φορές το μήνα, ακόμη και εγώ έχω λυσάξει. Γι' αυτό μόλις άνοιξε η εστίαση στην Κύπρο, όταν επέστρεψα από το εξωτερικό που ήμουν 6 μήνες σε πλήρη κοινωνική αποστασιοποίηση, έσπευσα στα πλαίσια των νόμων φυσικά και της νομοθεσίας να το εκμεταλλευτώ και να πάω και σε εστιατόριο να φάω και να πάω και στην ταβέρνα να φάω και να διασκεδάσω με μουσική και όλα. Και εύχομαι σύντομα αυτό να γίνει και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες στον κόσμο που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Στη Γερμανία ακούω αυτές τις μέρες ότι είναι πάρα πολύ αυστηρό lockdown, ότι έχει επιβληθεί πολύ αυστηρή καραντίνα για να αναχαιτήσουν την αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό που με ανησυχεί εμένα περισσότερο είναι αν θα υπάρξουν εμβόλια για όλο τον κόσμο και όλες τις χώρες του κόσμου, όχι μόνο στις αναπτυγμένες χώρες όπως είμαστε εμείς, αλλά και στις αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ εθνοτήτων, θρησκειών, χωρών κτλ. Εμένα μου δόθηκε ευκαιρία να εμβολιαστώ, γιατί στην Κύπρο είχε ανοίξει η πλατφόρμα, έκλεισε τώρα, για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν παχυσαρκία και διαβήτη. Πληρώ και τα δύο κριτήρια, υψηλού BMI και διαβήτη τύπου Β. Γι' αυτό με ειδοποίησε ο γιατρός μου, και όταν μου είπε ότι τα εμβόλια που ήταν διαθέσιμα τότε που είπα και εγώ να το ρωτήσω ήταν το AstraZeneca, το λέω καλύτερα, γιατί είναι μια ευκαιρία να κάνω αυτό το εμβόλιο, το οποίο προκαλεί ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους, να είμαι κι εγώ ένα ζωντανό παράδειγμα, όχι πείραμα. Δεν νιώθω με τίποτα ότι γίνομαι πείραμα, επειδή έχω παρακολουθήσει με πολύ προσοχή την τρίωρη συζήτηση που κάναμε με τον δόκτωρα Γιάννη Μαμελετζή, τον επιδημιολόγο για λοιμώδεις ασθένειες, που εργάζεται για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την οποία έχουμε στο κανάλι μου στο YouTube. Την έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ προσεκτικά όσα είπε ο Γιάννης, και γνωρίζω ότι το εμβόλιο και όλα τα εμβόλια έχουν τύχει έγκρισης από το FDA, νομίζω. Το FDA είναι ο οργανισμός που εγκρίνει τα φάρμακα στην Αμερική, και τον αντίστοιχο οργανισμό στην Ευρώπη, έγκριση εκτάκτου ανάγκης λόγω πανδημίας, αλλά έχουν γίνει σε όλα τα εμβόλια που είναι εγκεκριμένα και οι τρεις πειραματικές φάσεις. Και ξέρω ότι τώρα δεν θα κάνω πείραμα, τώρα θα βοηθήσω στο να καταπολεμήσουμε αυτό τον ιό, ο οποίος μας έχει καταταλαιπωρήσει. Και λέω καλή ιδέα που είναι το AstraZeneca, γιατί είναι μια ευκαιρία να δείξω και στον κόσμο έμπραχτα ότι δεν είναι επικίνδυνο να κάνει κάποιος το εμβόλιο. Ο Γιάννης μας είχε πει ότι δεν υπάρχουν εμβόλια πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, ότι όπου βρίσκεται ο καθένας θα κάνει όποιο εμβόλιο είναι διαθέσιμο στην περιοχή του. Και επίσης, επειδή κάποιοι μου γράψατε σήμερα για τις αλλεργίες που έχω και το αυτοάνοσο κτλ., δεν είναι αυτοάνοσο το νόσημα που έχω, είναι αυτοφλεγμονώδες. Μου το είχε πει αυτοάνοσο στην αρχή ο δερματολόγος, μετά μου το διόρθωσε, είναι αυτοφλεγμονώδης νόσος. Το Lichen Planus είναι σε πλήρη ύφεση αυτοφλεγμονώδης αυτή νόσος. Οι τελευταίες γενικές αναλύσεις που έκανα έδειξαν ότι
είναι όλα καλά. Και σήμερα το πρωί μίλησα και με τον αλλεργιολόγο μου, γιατί έχω μια γενικευμένη αλλεργία στις γύρις, η οποία με αναγκάζει να παίρνω 3 αντισταμινικά τη μέρα. Μου είπε ότι είναι απολύτως ασφαλές για μένα να κάνω το εμβόλιο, εφόσον η αλλεργία που έχω, οι αλλεργίες που έχω οι διαγνωσμένες, έχουν να κάνουν με τη γύρη και άλλες φυσικές ουσίες και όχι με φάρμακα. Δεν έχω παρουσιάσει κάποια φορά αλλεργία σε φάρμακα. Αυτά. Ελπίζω να μπορέσω να κάνω document τον εμβολιασμό. Φαντάζομαι πως θα το δεχθούν, γιατί όχι. Ναι, γιατί όχι. Όσους ανθρώπους μπορώ να επηρεάσω θετικά στο να πάρουν αυτό το προστατευτικό μέτρο για την υγεία τους, θα είναι το καλύτερο. Και επίσης, επειδή καθημερινά ανεβάζω βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, θα μπορείτε να δείτε και στην πορεία αν θα επιβιώσω από το εμβόλιο, αν θα ζήσω, τι τυχόν παρενέργειες θα έχω κλπ. Άρα προσφέρομαι να είμαι ένα παράδειγμα εμβολιασμού. Είμαι μια γυναίκα 45 χρόνων, θα γίνω 46 σε ένα μήνα, άρα είμαι 46. Είμαι μια γυναίκα 46 χρονών, η οποία είμαι αρκετά παχύσαρκη, έχω αρκετά ψηλό δείχτη μάζα σώματος, έχω διαβήτη τύπου β πλήρως ρυθμισμένο με φάρμακα και διατροφή, έχω υποθυριωτισμό πάλι ρυθμισμένο και με τη λήψη θυροξίνης, έχω ένα αυτοφλεγμονώδες δερματικό νόσημα το οποίο βρίσκεται σε ύφεση, ήρθε η σειρά μου να εμβολιαστώ λόγω του ψηλού σωματικού βάρους και του διαβήτη, εφόσον άνοιξε πλατφόρμα για αυτή την ομάδα στην Κύπρο. Πάω να κάνω το εμβόλιο και είμαι αισιόδοξη και νιώθω ότι όλα θα πάνε μια καλά, όλα θα πάνε μια χαρά. Από ό,τι έχω διαβάσει, το πολύ να έχω λίγο πυρετό, να έχω λίγα τέτοια συμπτώματα ελαφριού κρυολογήματος. Θα δείξει. Θα σας κάνω document, θα βιντεοσκοπήσω όλη τη διαδικασία και πώς θα είμαι μετά. Και θα έχετε πλήρη ενημέρωση. Την αγάπη μου σε όλους. Τώρα θα κλείσω τη βιντεοσκόπηση, επειδή πλησιάζω προς το εμβολιαστικό κέντρο, και μετά θα κάνω συγγραφή εγώ το βίντεο. Μετά θα αλλάξει το πλάνο και θα ελπίζω ότι θα είναι το βίντεο με τον γιατρό ή τον νοσηλευτή, με τη γιατρό ή την νοσηλεύτρια που θα μου κάνει τον εμβολιασμό. Φιλιά! Την ταυτότητα, ναι, έχω την ταυτότητα μαζί μου εδώ. Κυρία Τέκλα, εμβολιάζεστε γιατί ήρθε ηλικιακά η ηλικία σας? Όχι, εμβολιάζομαι επειδή είμαι ευπαθής ομάδα. Έχω ψηλό BMI και έχω διαβήτη την τύπου β'. Κυρία Τέκλα, έχετε αλλεργίες σε φάρμακα? Αλλεργίες σε φάρμακα όχι. Έχω αλλεργίες στη γύρη, η οποία μίλησε το πρωί με τον αλλεργιολόγο μου, που είμαι εντάξει να το κάνω, ναι. Πρόσφατα άλλων εμβολίων, έκαμετε πριν 15 μέρες? Όχι, δεν έχω κάνει άλλων εμβολίων. Ούτε περάσετε πρόσφατα κορονοϊό? Όχι. Θέλετε σε τούτο χέρι? Το χέρι μου πείτε. Απλώς θέλω να δείξω στον κόσμο ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το AstraZeneca, γιατί ο κόσμος φοβάται αδίκως. Θα μου πείτε μετά από ό,τι θα κάνω την επόμενη δόση. Πρέπει να προσέξω κάτι τώρα. Υπάρχει πιθανότητα σήμερα αύριο να έχετε συμπτώματα κορονοϊού. Okay. Πονοκέφαλος, λίγος πυρετός, μυαλγίες, αθραλγίες, δικαιολογούνται λόγω του εμβολίου. Okay. Αν είναι σε περίπτωση που παίρνετε τα παυσίπονα που παίρνετε όταν είσαστε άρρωστοι, μπορεί να με συμβεί κάτι, να σας το δώσουμε και γραφτώστε στις οδηγίες να τις έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Το έβαλα το εμβολίο. Χαίρετε, εμβολιάστηκα. Τώρα, η κάμερα δεν τράβηξε ιδιαίτερα καλά τον εμβολιασμό, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο στο εμβολιαστικό κέντρο και είχαν πολλή δουλειά. Φυσικά κράτησαν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Εδώ μου έχω βάλει ένα τσιρότο. Νιώθω καλά. Η αλήθεια είναι ότι πεινάω λίγο, γιατί δεν είχα φάει και ιδιαίτερα πρωτού φύγω από το σπίτι. Έγινε ο εμβολιασμός με AstraZeneca, όπως είπαμε. Μου έχουν δώσει και την κάρτα εμβολιασμού. Να τη δούμε. Έχω άλλη στο πορτοφόλι μου. Ορίστε η κάρτα εμβολιασμού.
Κάρτα εμβολιασμού, vaccination card, COVID-19. Είναι το όνομά μου, η ταυτότητά μου. Και εδώ λέω το επόμενο ραντεβού εμβολιασμού για, για δεύτερη δόση, 25 Ιουνίου 2021. Και εδώ βάζει COVID vaccine AstraZeneca. Είναι το, έχει βάλει το αυτοκόλλητο και υπογραφή της λειτουργού. Και λέει AstraZeneca 2 Απριλίου 2021. Τους ρώτησα για ποιο λόγο καθυστερεί η δεύτερη δόση και μου είπαν ότι στις δοκιμές, στις κλινικές δοκιμές που έχουν κάνει για το εμβόλιο, παρατήρησαν ότι όταν η δόση η δεύτερη καθυστερούσε στις 12 εβδομάδες, είχε καλύτερη δράση η πρώτη δόση. Οπότε μου είπαν γι' αυτό το λόγο το κάναμε έτσι. Λοιπόν, να διαβάσω τώρα λίγο εδώ. Τα χαρτιά, λέει, εμβόλιο για COVID-19 AstraZeneca, γενικές οδηγίες προς εμβολιαζόμενους. Αυτό το χαρτί μου το έδωσαν και στις υπηρεσίες ήταν πάρα πολύ εξυπηρετικές οι λειτουργοί, ταλαιπωρημένες, κουρασμένες, πολύ εξυπηρετικές. Μου έκανε εντύπωση ότι όταν σηκωνόταν κάποιος για να πάνε εμβολιαστεί, αμέσως πήγαινε το προσωπικό και την καρέκλα την απολύμανε με απολυμαντικό πριν να κάτσει ο επόμενος. Ήταν οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των καθισμάτων, όλοι με τη μάσκα τους. Λέει, ο εμβολιασμός COVID-19 μειώνει τον κίνδυνο προσβολής ενός ατόμου από τον ιό SARS-CoV-2, ο οποίος προκαλεί την νόσο COVID-19. Όπως όλα τα φάρμακα, κανένα εμβόλιο δεν είναι απολύτως αποτελεσματικό και χρειάζονται λίγες εβδομάδες μετά το εμβόλιο για τη δημιουργία προστασίας από τον οργανισμό. Γι' αυτό, ακόμη και μετά τον εμβολιασμό, το άτομο πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει τις συνήθεις πρακτικές ατομικής καθαριότητας και προστασίας, όπως συχνό πλύσιμο των χεριών, διατήρηση κοινωνικής απόστασης και χρήση μάσκας προσώπου. Ορισμένα άτομα ενδέχεται να προσβληθούν από COVID-19 παρά το γεγονός ότι έχουν εμβολιαστεί, ωστόσο ο εμβολιασμός θα μειώσει τη σοβαρότητα της τυχόν λίμωξης. Τονίζεται ότι απαιτείται εμβολιασμός και με τις δύο δόσεις κάθε εμβολίου για να μειωθεί η πιθανότητα ένα άτομο να νοσήσει σοβαρά ή να πεθάνει. Το εμβόλιο δεν μπορεί να προκαλέσει την νόσο COVID-19 στον εμβολιαζόμενο. Και εδώ έχει τρία πράγματα που πρέπει να κάνεις. 1. Πριν την αποχώρηση σας από το κέντρο εμβολιασμού, μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης του εμβολίου, βεβαιωθείτε ότι έχετε προγραμματίσει ραντεβού για τη δεύτερη δόση. Check. 25 Ιουνίου, 10 και 10 το πρωί είναι η δεύτερη μου δόση εμένα. Για καλύτερη προστασία απαιτείται όπως εμβολιαστείτε και με τις δύο δόσεις του εμβολίου. Εννοείται και τις δύο θα κάνουμε. Μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης θα λάβετε κάρτα εμβολιασμού COVID-19, την οποία θα πρέπει να προσκομίσετε όταν θα προσέλθετε για τη δεύτερη δόση εμβολίου. Την έχω εδώ στο πορτοφόλι μου. Την κάρτα εμβολιασμού σας την έδειξα προηγουμένως. Θα την έχω εκεί. Θα το περάσω και στο ημερολόγιο μου το ηλεκτρονικό για να μην το ξεχάσω. Τους ώστε 25 Ιουνίου, 10 και 4 το πρωί, να είμαι εδώ πίσω. Ορίστε την κάρτα μου. Και από πίσω λέει, όπως όλα τα φάρμακα, τα εμβόλια μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι περισσότερες από αυτές είναι ήπιες και δεν διαρκούν πολύ και σίγουρα δεν συμβαίνουν σε όλους. Τονίζεται ωστόσο ότι ακόμα και αν παρουσιάσετε κάποια συμπτώματα μετά την πρώτη δόση, θα πρέπει να κάνετε και τη δεύτερη δόση για καλύτερη προστασία. Εν τω μεταξύ, εμβολιάστηκα και μετά μου είπαν να περιμένω 15 λεπτά σε ένα χώρο δίπλα από το χώρο του εμβολιασμού, που πάλι υπήρχαν οι καρέκλες με αποστάσεις ασφαλείας κοινωνικής απόστασης, για περίπτωση που κάποιος είχε αλλεργική αντίδραση. Όπως βλέπετε, δεν είχα καμία αλλεργική αντίδραση. Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου AstraZeneca περιλαμβάνουν τοπική ευαισθησία. Έχω ευαισθησία, όχι. Πρίξιμο, ερυθρότητα, κοκκινίλα δηλαδή, ήδη μακνισμό, μόλοπες, αίσθημα καύσου στο σημείο εμβολιασμού. Ρίγος, λέει, αίσθημα κόπωσης, πονοκέφαλος, ναυτία μετός διάρρεια, μυϊκός πόνος, μυαλγία, πόνος της αρθρώσης, αρθραλγία, αίσθημα πυρετού. Δεν σημαίνει ότι θα τα έχω αυτά, υπάρχει περίπτωση να τα έχω. Τα συμπτώματα συνήθως διαρκούν λιγότερο από μια εβδομάδα, ωστόσο αν τα συμπτώματα σας φαίνεται να επιδεινώνονται ή να ανησυχείτε, επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας ιατρό. Υπενθυμίζεται ότι οποιασδήποτε εικαζόμενες ή ύποπτες ανεπιθυμητές ενέργειες παρουσιάζονται στους λαμβάνουν το εμβόλιο COVID-19, πρέπει να αναφέρονται μέσω του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς Ανεπιθύμητων Ενεργειών στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Υγείας με την υποβολή της κίτρινης κάρτας με τους εξούς τρόπους και εδώ γράφει πώς μπορεί κάποιος. Βλέπετε, είναι όλα κουμπλέ. Εγώ τώρα νιώθω καλά. Θα μπω στο αυτοκίνητο. Θα κάνω το βραδινό vlog. Ναι. Ή να κάνουμε κανένα live απόψε.
Και να δείτε και live. Να δείτε και ζωντανά πώς θα έχω επιβιώσει. Νομίζω καλύτερα κάνουμε live απόψε. Παρά να έχουμε κάνει, να κάνω τώρα στο αυτοκίνητο τη συνέχεια. Οπότε θα σας ανεβάσω αυτό το βίντεο. Είναι μεσημέρι τώρα, είναι 12 η ώρα. Δεν ξέρω, μέχρι να το κάνω μοντάζ. Μπορεί να γίνει 2-3 να ανέβει. Να δείτε ότι έχω κάνει τον εμβολιασμό. Ότι έχω επιβιώσει του εμβολιασμού. Και το βράδυ θα κάνουμε live να δείτε πόσο ζωντανή θα είμαι. Φιλάκια. Μια μισή ώρα μετά τον εμβολιασμό είμαι ακόμη ζωντανή. Είμαι ακόμη καλά. Ακόμη να πάω στο χωριό γιατί έχω σταματήσει στο μολ στη Λευκοσία για να ψωνίσω τα απαραίτητα για το Σαββατοκύριακο από το σούπερ μάρκετ. Και μου αρέσει πολύ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και στο μολ γιατί έχει μέσα στην υπεραγορά του Αθιενίτη έχει ένα τέλειο κρυοπωλείο. Αγροκηπιά νομίζω το λένε. Αγροκηπιώτης, δεν ξέρω πώς το λένε. Αλλά κάνει πάρα πολύ ωραία κρέατο παρασκευάσματα και πιάνω ένα τέλειο, σας το έχω κάνει, το έχω ανεβάσει στο Instagram νομίζω, που φτιάχνει ένα πολύ ωραίο βοδινό με σπαράγγια και μαύρο πιπέρι και το φτιάξω για τα παιδιά με μακαρόνια από φαγκές της Μπαρίλα. Ξαναλέω ότι δεν κάνω διαφήμιση, δεν πληρώνουμε για αυτά που λέω, απλώς είναι τόσο νόστιμο που δεν μπορώ να μην τα μοιραστώ. Είμαι καλά. Δεν με ενοχλεί καθόλου εκεί στο χέρι που έγινε ο εμβολιασμός. Εντάξει. Δεν πιέζω τον εαυτό μου, δηλαδή μετά από το εμβολιαστικό κέντρο πήγα στο μολ. Πήγα γιατί έπρεπε να κάνω τα ψώνια, διαφορετικά θα πήγαινα στο σπίτι. Και είμαι καλά. Εννοείται πως θα αργήσει να ανέβει αυτό το βίντεο, δεν θα ανέβει στις 2-3 όπως σας είπα, γιατί ακόμη η ώρα είναι μια και κάτι τι ώρα είναι, γιατί ακόμη δεν έχω καταφέρει να φτιάξω το ρολόι του αυτοκίνητου εδώ πέρα. Και ακόμη να πάω στο χωριό. Φιλιά! Χαίρετε! Το τελευταίο κομμάτι του βίντεο αυτού. Η ώρα είναι 5.30. Είμαι ήδη στο χωριό. Έχει αρκετή ώρα που ήρθα. Έχω κάνει αρκετές δουλειές. Δουλεύω εγώ εδώ στον υπολογιστή. Τώρα θα μπει για σειραφή το βίντεο που θα βγει αργότερα, όπως καταλαβαίνετε. Είμαι καλά. Δεν έχω κάποιο σύμπτωμα. Θα τα ξαναπούμε. Φιλιά!